Με ανανεωμένο και δυναμικό πρόσωπο υποδέχθηκε το Ιόνιαν τους εκπροσώπους του τύπου, του πολιτικού, επιχειρηματικού και διαφημιστικού κόσμου στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου τηλεοπτικού προγράμματος. Καταρχήν, καλό ξεκίνημα. Καλή αρχή. Έχω εμπιστοσύνη και διαβλέπω ότι κάτι αρκετά εύστοχο ετοιμάζεται. Το έχουμε ανάγκη. Ναι, σήμερα είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Πραγματικά είναι μια λογική πρόοδο, ακόμα μία. Έχουμε το καινούργιο πρόγραμμα 17-18, αλλά όπως ξέρετε, πέραν της μεγάλης έτσι, πρόοδου και αίσθησης που έχουμε για αυτό το κανάλι, για μας τους Αγγελινούς είναι διπλή χαρά. Πιστεύω ότι αυτή η ανάγκη να υπάρχουν σοβαρά και φερέγγια μέσα και περιφερειακά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω ότι όπως και μέχρι τώρα, έτσι και την καινούργια χρονιά, μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Ionian TV. Ο ρόλος που παίζει τα περιφερειακά κανάλια και ένα περιφερειακό κανάλι με την αξία του Ionian TV στις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο στις περιφερειακές κοινωνίες είναι και σημαντικό και ωφέλιμο. Όταν ένα παιδί από τη Ζάκυνθο, ένας Ζακυνθινός μέσα σε αυτή την κρίση τολμάει και να αναπτυχθεί, τολμάει στο επιχειρήν, εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε παρά μόνο να το ευχηθούμε και να είμαστε κοντά του σε ό,τι χρειαστεί. Εύχομαι η σεζόν να είναι για το Ionian, όπως και για όλα τα μέσα ενημέρωσης, μια πάρα πολύ αποδοτική σεζόν. Εύχομαι να, ο κόσμος να παρακολουθεί όσο περισσότερο γίνεται, να μπορεί να δει την προσπάθειά σας και να είναι όσο γίνεται συμμέτοχος. Η φετινή τηλεοπτική πρόταση του σταθμού αντανακλά την εξέλιξή του στο μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Νότιας Ελλάδας, ενώνοντας και τους 12 νομούς εκπομπής του σταθμού με κέντρο την Πάτρα ως την Μητρόπολη της Νότιας Ελλάδας. Είστε το μεγαλύτερο ίσως περιφερειακό κανάλι, το κανάλι το οποίο έχει στούντιο στους περισσότερους νομούς, έτσι και στην Ιλία. Το πρόγραμμα είναι τόσο πλούσιο, τόσο αντικειμενικό, τόσο αν θέλετε επιμορφωτικό, και που κανένα άλλο κανάλι περιφερειακό δεν έχει κάτι παρόμοιο. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε ένα κανάλι περιφερειακό, το οποίο δείχνει μια δυναμική που ανάγεται σε έναν επαγγελματισμό, μια υπευθυνότητα και μια λογική που λέει θα ενημερώσω και από εκεί και πέρα με όλες τις απόψεις και από εκεί και πέρα ο τηλεθεατής θα πάρει τις αποφάσεις του σε σχέση με το ζήτημα το οποίο παρουσιάσαμε. Χαρητήρια για το σταθμό, ο οποίος έχει γίνει ένας σταθμός που προάγει νομίζω την περιφέρεια αυτή όλη της Δυτικής Ελλάδος και των Ιωνίων νήσων. Νομίζουμε ότι ανδεικνύεται σε μια νέα περιφερειακή δύναμη στον ηλεκτρονικό τύπο, στην τηλεόραση. Καλή αρχή, καλή δύναμη και καλή συνέχεια για τα δύσκολα που έρχονται μέσα στο χειμώνα. Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση της κυρίας Ξένιας Κούρτογλου από τη Focus Bari. Συνήθως δεν είμαι καλεσμένη σε τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά έχω έρθει από την Αθήνα ειδικά για το Ionian TV, ένα εξαιρετικό κανάλι, μια εξαιρετική προσπάθεια. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί όταν έχεις μια ομάδα με όραμα, με αγάπη για αυτό που κάνουν και με επαγγελματισμό και πείσμα και μια συνεχή ανάγκη για να προσφέρουν το καλύτερο, έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Στη συνέχεια, ο εμπορικός διευθυντής του Ionian, Πέτρος Ψωμάς, παρουσίασε τη συμμετοχή του Ionian στις μεγαλύτερες πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές και επιχειρηματικές εκδηλώσεις της περιφέρειας. Ήταν συνειδητή η επιλογή της Πάτρας για την εκδήλωση την απόψινή. Και ήταν μια επιλογή με λόγους συμβολισμού, αλλά και λόγους ουσίας. Στο συμβολικό επίπεδο, η Πάτρα θεωρούμε αυτονόητα ότι είναι η Μητρόπολη του Νότου. Είναι η πρωτεύουσα της περιφερειακής ζώνης στην οποία εκπέμπουμε. Είναι η μεγάλη πόλη από την οποία ξεκινάει το μεγάλο δίκτυο του Ionian TV. Είναι το παράθυρό μας σε αυτή την περιοχή. Και είναι και η έδρα, η διοικητική της τηλεόρασης του Ionian. Ο διευθυντής μάρκετινγκ του σταθμού, Διονύσης Μίλησης, μίλησε για τη βράβευση του Ionian για δεύτερη συνεχή χρονιά με το βραβείο ως το καλύτερο περιφερειακό κανάλι της Ελλάδας. Η τηλεόραση είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι όμως και καταγραφή της ίδιας της ζωής. Αυτής της ζωής λοιπόν που ζούμε καθημερινά, τις αποτυπώνουμε σε εικόνες, σε στιγμές και αυτό μας γεμίζει περηφάνεια. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήραμε την απόφαση όλοι μαζί να ανέβουμε σε αυτό το καράβι και να ξεκινήσουμε αυτό το όμορφο ταξίδι, βάλαμε ένα και μόνο στόχο. Να δημιουργήσουμε ένα τηλεοπτικό προϊόν το οποίο θα ανταποκρίνεται στην αισθητική και στην ποιότητα που θέλαμε να έχει στη νέα της εποχή η περιφερειακή τηλεόραση.
Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ionian TV, Σπύρος Καμπιώτης, αναφέρθηκε στον περιφερειακό ρόλο της τηλεόρασης του Ionian. 3 χρόνια ειλικρινά ταξιδεύω και προσπαθώ και εγώ να κατανοήσω αυτό το οποίο πρεσβεύει σήμερα η περιφερειακή τηλεόραση και απόψε είναι χαρά μου που όλη αυτή την εμπειρία μπορώ να τη μοιραστώ μαζί σας. Νιώθω την ανάγκη απόψε να είμαι ευγνώμων σε όλους όσους ταξιδεύουμε με ένα γερό σκαρί στις μικρές και μεγάλες φουρτούνες. Είμαι υπερήφανος που έχω μαζί μου αυτή την ομάδα. Την εμπιστεύομαι. Είμαστε επαγγελματίες, μας διακατέχει έμπνευση, μας ενώνει το πάθος, βρίσκουμε λύσεις, χρησιμοποιούμε και εκπαιδεύομαστε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, έχουμε όραμα, δημιουργούμε άποψη, παίρνουμε αποφάσεις, υπηρετούμε την εγκυρότητα, δημιουργούμε ανάπτυξη, μας διακατέχει σεβασμός, έχουμε αποτέλεσμα. Δεν σταματάμε. Γιατί εμείς μπορούμε. Στη συνέχεια τη σκητάλη πήρε η παρουσίαση του νέου προγράμματος με την προβολή των trailers όλων των τηλεοπτικών παραγωγών του σταθμού. Ξεχωριστή ήταν και η στιγμή της βράβευσης από το Ionian του πυροσβεστικού σώματος στο πρόσωπο του περιφερειακού διοικητή της υπηρεσίας, υποστράτηγο Βασίλη Ματθεόπουλο, για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κατέβαλαν οι πυροσβέστες στη φετινή μάχη με τις πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Ηλία και Αχαΐα. Ο βαρύτονος Διονύσης Σούρμπης και ο μαέστρος Στάθης Σούλης με τη φωνή και τη μουσική ταξίδεψαν τους θεατές, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την εκδήλωση. Όλοι οι άνθρωποι του Ionian δίνουν και αυτή τη χρονιά την υπόσχεση για μια πλούσια και γεμάτη τηλεοπτική χρονιά. Just Play Ionian.